Θέλουμε και εμείς να γεια σας αγαπημένοι! Έχω κοκκινήσει! Η άλλη κλαίει εδώ! Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι! Πατέρα! Καλημέρα! Καλώς ήρθατε! Δεν με βλέπεις, καλέ! Τη γατέρα! Να ζήσετε! Να ζήσετε! Η εικόνα σας έχει λίγη καθυστέρηση. Ναι, ναι, ναι. Πάντα, πάντα έτσι είναι. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Απάντησε στο πάντα έτσι είναι. Καθυστερημένοι δεν είσαστε. Και σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα μια ούτε 24 ώρες μετά που παντρευτήκατε, γιατί παντρευτήκατε μία μισή ώρα, τώρα είναι 10:30, σας έχουμε μαζί μας και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, με κοροϊδεύουν όλοι, είμαι έτοιμη να βάλω τα κλάματα, αλλά ειλικρινά με αυτές τις εικόνες από το γάμο έχω πάθει πλάκα, έχω πάθει πλάκα και από χτες. Τόση αγάπη που έχετε πάρει. Τόσοι άνθρωποι που ήταν εκεί μαζί σας επειδή αυτό ήθελαν να βρεθούν στη χαρά σας μαζί σας. Τόσο μεγάλος, πώς να πω, μια συνολική αγκαλιά από όλη την Ελλάδα για αυτό που κάνατε. Είναι υπέροχο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και εμείς ακόμη νιώθουμε, έχει μακρά επίγευση, το νιώθουμε ακόμη, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πράγματι συγκινητικό γιατί πέρα από τους καλεσμένους ήταν ο απλός κόσμος που είχε καταφθάσει εκεί, περίμενε υπομονετικά παρά την καθυστέρηση του γάμου να μας δει και όταν φτάσαμε και όταν βγήκαμε πια παντρεμένοι από το Δημαρχείο. Πολύ συγκινητικό, πολύ πολύ. Η Σάντρα μας εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ναι. Να σας πω, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και συγκινημένος γιατί η μικρή μου κόρη, η Νικολέτα, με έκανε παππού. Ένα είναι αυτό, έκανε μια κόρη και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχω γίνει και παππούς. Και είμαι και χαρούμενος και ευτυχισμένος που παντρεύτηκα την Αλίκη την Κατσαβού και περιμένουμε και ένα αγοράκι. Οπότε λοιπόν το αγοράκι θα είναι ο θείος της εγγονής μου. Και η εγγονή μου θα είναι μεγαλύτερη από το θείο της. Είπα θα του θέλετε να του μοιάζει. Το οποίο λατρεύω και τη Σάντρα μου και η Θοδώρα μου που είναι στην Ολλανδία και κάνει πολύ καλά τη δουλειά της στο Θοδωράκι μου. Ετοιμάζει τώρα Αντιγόνη να ανεβάσει. Πέρυσι ανέβασε η Δίποδα και φέτος ανεβάζει Αντιγόνη και χάρηκε πολύ και αυτή και η Νικολέτα χαρήκανε που παντρεύτηκαμε την Αλίκη την Κατσαβουτσά. Κατσαβουτσά. Καταρχάς, Αλίκη Βουτσά, Αλίκη από εδώ και πέρα θα λέγεις Αλίκη Βουτσά ή Κατσαβουβουτσά, θα κρατήσεις το επώνυμο. Ο νόμος πια λέει ότι η γυναίκα κρατάει το επώνυμό της. Θα είμαι στην καρδιά μου Βουτσά βεβαίως, όπως έτσι κι αλλιώς ήμουν και πριν παντρευτούμε, αλλά θα είμαι για τον νόμο εγώ, Κατσαβού. Με συγχωρείς, εγώ της έχω δώσει δύο ονόματα. Είναι Αλίκη Κατσαβού και λέω η Αλικίβη, η Ήβη είναι η θεά της νεότητας. Επίδρασε πάνω σε μένα και με έχει κάνει στη μισή ηλικία να είμαι. Παναγία. Και το επίθετο της είναι Κατσαβού και εγώ το έκανα Κατσαμπουτσά. Εσείς είστε μια απόλαυση, κύριε Βουτσά. Έτσι μου, λοιπόν είναι. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είχατε άγχος χθες, γιατί συγκινημένος ήσασταν και το είδαμε όλοι στην κάμερα αυτό. Πολύ καλέ. Είναι δυνατόν να μην έχω άγχος. Όχι για τον κόσμο εκεί πέρα, για την πράξη αυτή να πάω να κάνω το γάμο αυτό που αγαπώ την Αλίκη πάρα πολύ. Με την Αλίκη έχω ηρεμήσει. Δεν είμαι πια άτακτος. Όχι πολύ. Όχι πολύ άτακτος. Κάνει το σταυρό της. Θα τρελαθώ. Πάντως πώς θα καταφέρεις. Σάντρα μου τι λέει για μένα, άκου τι λέει για μένα. Τι λένε, δεν ξέρω πού τα σκεφτήκαν όλα αυτά. Υπερασπίσου τον μπαμπά. Πού τα σκεφτήκατε όλα αυτά να τα πείτε. Ξέρετε τι λέγαμε χθες, κύριε Βουτσά. Λέγαμε, σας παρακολουθούσαμε εδώ
τόσο ευτυχισμένο, αλλά βγάζουμε, ας πούμε, τη μαμά της άντρας, την κυρία Μπρόγερ, και μιλούσε για σας, όχι με λόγια λατρείας, ειλικρινά δεν ξέρω αν τα είδατε τι είπε η γυναίκα αυτή, όλα, γιατί εδώ σήμερα στο βίντεο δεν ήταν όλη της η δήλωση. Χθες μιλούσε τουλάχιστον 4-5 λεπτά, με λόγια αγάπης καταπληκτικά και έκλαιγε κιόλας. Και λέγαμε πώς τα έχετε καταφέρει έτσι, τόσο ωραία, τόσο καλά, έλεγε ο κρατερός εδώ πέρα. Πώς θα γίνει να του μοιάσουμε, ο Νίκος, είχαν φαγωθεί, πώς θα γίνει να γίνουμε βουτσάς και εμείς, ο Παναγιώτης, όλοι. Βιβλίο, Κώστα, γράψε το βιβλίο. Πώς το κάνετε όλο αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ, επειδή έχω να κάνω πιο πολιτική ιστορία, έχω ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή μου. Το μικρόφωνο. Πάρα πολύ, μα να μην τα λέω ξανά. Και αυτό, αυτή η ταλαιπωρία με έχει κάνει άνθρωπο. Και όταν είμαι Μισό λεπτό, Κώστα μου. Υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με τον ήχο σας. Μισό λεπτό να φτιαχτεί. Ας μπει μέσα ο περατέρας, το φτιάξει γρήγορα. Το δικό σου αλίκι μου είναι εντάξει. Του Κώστα κάτι δεν λειτουργεί. Ας μπει το μέσα δικό μου είναι εντάξει, αλλά του Κώστα είναι. Ας μπει ο άνθρωπος μας μέσα να το φτιάξει. Κώστα, για μίλησέ μας λίγο να δούμε μήπως σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, ένα, δύο, τρία, γεια σου κρατερέ, γεια σου κρατερέ. Πάμε, εντάξει. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, για να ακούσουμε ξανά την απάντησή σας τώρα. Από την αρχή, γιατί δεν την καταλάβαμε. Λέω ότι η ζωή που έχω κάνει ήταν σε πολύ δύσκολη ζωή. Από μικρό παιδί, ταλαιπωρία με τον πατέρα μου που ήταν αριστερός και κυνηγημένος. Και, εν πάση περιπτώσει, και εγώ πολύ και αυτά τα πράγματα που με απορρίψαν δυο φορές για το θέατρο, δεν κάνει το θέατρο, μου είπανε. Μετά πήγα στα μπουλούκια, αυτά όλα. Και αυτά όλα τα πράγματα με κάναν άνθρωπο. Και δεν έχω μέσα μου το εγώ. Δεν το μπορώ το εγώ. Και με τις γυναίκες που ήμουν παντρεμένος, πρόσφερα τη ζωή μου και ό,τι μπορούσα να κάνω περισσότερα και τις περιουσίες μου. Άντε πάλι. Μάλιστα, πάλι έχει πρόβλημα το μικρόφωνο σου. Φτιάξτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, το μικρόφωνο του κυρίου Βουτσά. Δεν φταίσαι εσύ, Κώστα μου. Να του δώσω το δικό μου. Και βραλίκι μου. Ναι, βραλίκι, αν μπορείς. Ή δώσ' το εκεί κοντά, ξέρεις. Ή κράτα το μπροστά. Πάρ' τον αγκαλιά. Πάρ' τον αγκαλιά, λέει η Σάντρα, Λίκη. Είναι, για μίλα λίγο. Ένα, δύο, τρία, μια χαρά. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη. Εντάξει. Ναι, όλα πάρα πολύ ωραία. Είχατε μείνει λοιπόν ότι έχετε περάσει πολλά. Εντάξει. Ναι. Άνθρωπο, λέει. Έχετε περάσει πολλά και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που έχετε περάσει σας έχουν κάνει άνθρωπο. Ναι, και με έχουν κάνει άνθρωπο αυτά τα πράγματα και δεν έχω το εγώ μέσα μου. Όταν είμαστε στο θεία σου λέω δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει το εμείς. Και τα παιδιά μου, τις τρεις μου κόρες που αγαπώ πάρα πολύ, δεν τις πίεσα ποτέ στη ζωή τους, απλώς και μόνο να ξέρουν πώς να φέρονται, τι να κάνουν και τι να κάνουν. Και εγώ, η αποστολή μου, όταν γεννήθηκα από μικρό παιδί, η αποστολή μου ήταν η γυναίκα. Μου λένε καμιά φορά έχεις πάθος με τις γυναίκες. Δεν έχω πάθος, δεν είναι πάθος. Είναι αποστολή. Δεν είναι πάθος αυτό, αυτό είναι αποστολή. Ναι, πάθος είναι τα ναρκωτικά, ο τζόγος, το αλκοόλ. Χειροκροτούμε! Όταν το λέτε εσείς σας πιστεύουν, όταν το λέμε εμείς δεν μας πιστεύει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς ήταν η πρώτη μέρα, γάμου. Η πρώτη νύχτα, όχι πρώτη μέρα. Όχι πρώτη νύχτα, όλο το 24ωρο έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι πρακτικά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ζήσαμε όλο αυτό το γεγονός, το ωραίο και αυτή την αγκαλιά αγάπης που είπε και η Κατερίνα. Αλλά η ζωή μας κυλάει όπως και πριν. Ο Κώστας πήγε στο θέατρο. Ξυπνήσαμε και ήπιαμε τον καφέ μας όπως πάντα. Όλα γίνονται όπως γινόντουσαν, με αγάπη, με τρυφερότητα. Δεν έχει προσθέσει κάτι ο γάμος. Το νηφικό το είχε δει την προηγούμενη μέρα ο κύριος Βουτσά. Μόνο την επισημοποίηση. Ναι. Όχι. Μόνο τη φωτογραφία του είχε δει ο Κώστας. Παρότι εγώ δεν είχα πρόβλημα και δεν θεωρώ, δεν έχω καθόλου
δεν πιστεύω καθόλου στις προλήψεις και αυτά. Είχα πολύ μεγάλη διάθεση να του το δείξω και σε μια φωτογράφηση που ήμασταν εκεί στο ατελιέ του σχεδιαστή ήθελα να του το δείξω. Δεν ήθελε. Ναι, για την το καλό. Την έκπληξη, οπότε και εγώ το κράτησα αυτό. και το κράτησα και έτσι το είδε πια. Και είχαμε και δύο αγαπημένες φίλες κουμπάρες. Βέβαια. Την Μάρθα την Καραγιάννη και τη... Και την τώρα τη Δούμα. Τη Δούμα. Τη Δούμα, Δούμα, Δούμα. Και... Τις αγαπάμε πολύ και που ήταν πολύ ευτυχισμένες και εκείνες και εμείς που τις είχαμε κουμπάρες. Να ρωτήσω και κάτι. Και χαρήκαμε επίσης που μας πάντρεψε ο Δήμαρχος. Ναι. Ο κύριος Καμίνης, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μια και η μέρα λοιπόν συνεχίστηκε κανονικά και είδαμε και την κυρία Ντενίση εκεί πολύ πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη κι αυτή δίπλα σας. Πήγατε το βράδυ στο θέατρο. Καταρχήν εσύ Αλίκη πήγες μαζί του εχθές που ήταν τέτοιου είδους, έτσι, όχι τέτοιου είδους, μια τόσο σημαντική μέρα. Και μετά όταν βγήκατε κύριε Βουτσά γινότανε αλλαγμό στο θέατρο. Φωνάζανε να ζήσετε και να σας λέγανε τέτοια ή κανονικά χειροκροτούσαν. Σμύρνη μου αγαπημένη, τι γινότανε. Ωραία ερώτηση αυτή που κάνεις. Τι? Πω, κοίταξε να δεις. Το μικρόφωνο. Λίγη το μικρόφωνο. Ένα ωραίο που μου κάνει Ντενίση. Το μικρόφωνο πάλι. Γιατί όμως. Έλα, τώρα μ' ακούτε. Δώσ' το αλικάκι. Δώσ' το αλικάκι μου, σε παρακαλώ. Εκεί, μπράβο. Μίλα, για μίλα. Ναι. Έλα, μ' ακούτε τώρα. Ναι. Τώρα μ' ακούτε λοιπόν. Ναι. Όταν βγαίνω στη σκηνή. Μ' ακούτε έτσι? Ναι. Λοιπόν, όταν βγαίνω στη σκηνή, λέω της Μιμής, η οποία είναι η κόρη μου στο έργο, λέω, καλέ, τι είσαι, είσαι κούκλα είσαι. Και μου λέει αυτή, και εσύ μου λέει είσαι κούκλος στο έργο. Και λέω, εγώ είμαι ο όμορφος από γεννησιμή μου. Χτες λοιπόν αυτή τη φράση, τις δύο φράσεις, λέω, μπαίνω μέσα, πω, κόρη μου της λέω ότι είσαι κούκλα είσαι και εσύ μου λέει είσαι γαμπρός. Εσύ είσαι γαμπρός. Και έγινε από κάτω το κοινό έγινε ο αλλαγμός. Και παίξαν και τραγούδι. Και μου κάνανε και μια άλλη έκπληξη η ορχήστρα του Ανδρέα του Κατσιγιάννη. Της Στουδιάντινα. Μου τραγουδίσαν, πώς ήταν το τραγουδί. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα γάμος γίνεται. Τέλειο. Υποθέτω ότι αυτή η παράσταση, κύριε Βουτσά, θα πρέπει να είχε προπολιθεί και να ήταν sold out κανένα δύο μήνες πριν. Την ημέρα που παντρευτείτε, να είναι όλοι εκεί να δουν τι θα γίνει. Η παράσταση θα πρέπει να λέγεται Βουτσά μου αγαπημένη. Βουτσά αγαπημένη. Κώστα μου Βουτσά αγαπημένη. Αυτό. Πόπο καταπληκτικό. Κάτι θέλει. Να προσθέσω κάτι για χθες το βράδυ. Εγώ δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αντοχές με το Βουτσά. Ο Βουτσάς πήγε να κάνει την παράστασή του, αλλά εγώ δεν πήγα μαζί του. Πήρε δύο κουτιά γλυκά να πάει να κεράσει. Αλλά εγώ έκατσα εδώ λίγο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λες τώρα, Αλίκη, πάνω σε αυτό που λες τώρα, μας έλεγε προηγουμένως η Σάντρα την καταπληκτική ιστορία. Σάντρα, αν μπορείς να την ξαναπείς άλλη μια φορά. Ο πατέρας μου έχει ένα φίλο, είναι ο γιος ενός φίλου του τέλος πάντων που κάνουν παρέα, ο Νίκος ο Μανάκης. Ναι. Ο οποίος είναι συνέτερος του Αντώνη Κανάκη στη Χαλκιδική που έχουν ένα μπαρ, κλαμπ. Τι είναι αυτό τέλος πάντων. Ναι. Και έχει πάει ο Νίκος ο Μανάκης, τον έχει πάρει από το θέατρο που παίζει στη Θεσσαλονίκη και τον έχει πάει εκεί μετά το θέατρο να φάνε και τέτοια. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει φτάσει 5 ώρα το πρωί και λέει ο Κανάκης στον πατέρα μου. Ρε Κώστα, εγώ δεν μπορώ άλλο. Του λέει, πάω να κοιμηθώ, έχω κουραστεί πολύ. Καλά, από τώρα του λέει, θα πάω να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει. Σκεφτείτε πάντως ότι η κυρία Κατσαβού είπε ότι θέλει και το παιδί να έχει τις αντοχές του Κώστα Βουτσά, το χιούμορ του Κώστα Βουτσά. Καλή τύχη! Καλή τύχη, Αλίκη, με δύο προέφηβους στο σπίτι. Έτσι, έλατε. Θα κάνετε κάποιο τραπέζι αργότερα. Κάποια για το γάμο θα ακολουθήσει. Το σκεφτόμαστε. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ λίγο, το κουτί. Λίγο και σταδιακά τους συναδέλφους, τους συγγενείς να τους... Μοιράσετε. Να τους δούμε και από κοντά, ναι, να γιατί προλάβουμε. Γιατί πρέπει να κάνετε τραπέζι σε όλη την Ελλάδα. Είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να κάνουν κάθε βράδυ για ένα χρόνο. Εμάς το μόνο που μας... Είδαμε και το παιδί, πώς λένε αυτό το παιδί. Στο υπέρηχο, ακούς, ναι. Πατερέ. Ναι, ναι.
είδαμε και το παιδί. Α, για στο πέριχο. Και είδα και το πουλάκι του. Και ενθουσιάστηκα. Έτσι. Είδα το πουλάκι του. Εντάξει. Πρικισμένο το παιδί. Εμάς, Κώστα, το μόνο που μας στεναχώρησε είναι που είχαμε εκπομπή εκείνη την ώρα και δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί σας, να χαρούμε κι εμείς μαζί σας, γιατί σας αγαπάμε πολύ πολύ. Και σας έχουμε στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και εμείς σας αγαπάμε. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, αλλά είχατε μια ωραία ρεπόρτερ η οποία ήταν και πολύ μαχητική. Η Τζοάννα, η Τζοάννα. Έχουμε όμως, έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι πολλαπλή και πολύπλευρη η σύνδεσή μας, έχουμε τη μία σας κουμπάρα, την έχουμε στο τηλέφωνο. Μας ακούτε? Η κυρία. Ποια είναι? Η κυρία Δούμα μας ακούει. Καλημέρα! Καλημέρα! Και καλημέρα, Κώστα μου! Θα σας ακούνε με μια μικρή καθυστέρηση. Καλημέρα τώρα! Καλημέρα! Πάντα άξια, κουμπάρα! Καλημέρα, καλημέρα σε όλους! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σε όλα τα παιδιά! Να είστε καλά, καλημέρα! Κυρία Δούμα, πείτε μας, σας παρακαλώ, είχαμε βγάλει πριν το γάμο την κυρία Καραγιάννη, τώρα μετά το γάμο βγάζουμε και εσάς. Η κυρία Καραγιάννη κοιμάται. Εγώ είμαι, η Μάρθα είναι νυχτοπούλια, κοιμάται αργά, εγώ ξυπνάω πρωί, είμαστε αντίθετες. Όλοι ρώνεται, η μία στην άλλη. Η μία να κάνει παρέα με τον κύριο Βουτσά, η άλλη με την Αλίκη. Είναι έτσι, να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ κάνω με τον Βουτσά, γιατί ο Βουτσάς ξυπνάει πρωί. Α, έτσι τα πιάσαμε. Α, μάλιστα. Πότε κοιμάται αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω καταλάβει εγώ. Πότε κοιμάται, έλατε, ποτέ. Λοιπόν, πείτε μας, κυρία Δούμα, πώς το ζήσατε εσείς το χθεσινό? Τι να πω, ήμουν πολύ συγκινημένη. Τον Κώστα τον λατρεύουμε και την Αλίκη βέβαια. Και δεν μου λέτε, έγινε κάτι το οποίο σας φάνηκε περίεργο, είδατε κάτι το οποίο σας έκανε να γελάσετε, δεν ξέρω, υπήρχε κάποιο ευτράπελο έτσι το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον από τη χθεσινή ημέρα? Εγώ ήμουν τόσο αφοσιωμένη στο ζευγάρι που δεν, και να έγινε κάτι δεν νομίζω ότι θα το είδα. Ήμουνα επάνω τους. Την κουμπαριά σας τη ζήτησε το ζευγάρι ή εσείς την προτείνατε? Τι πράγμα? Την κουμπαριά. Σας την πρότεινε το ζευγάρι ή εσείς προτάθετε? Όχι, ο Κώστας την πρότεινε στη Μάρθα. Είπε στη Μάρθα θα μας παντρέψει. Λέει ναι, τώρα θέλει. Γέλει, γιατί να μην θέλει. Έτσι νομίζω ότι έγινε. Κώστα, κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς. Όχι, έτσι ακριβώς έγινε. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς έγινε. Ναι. Απλά. Αυτό ξέρω. Απλά, το αγορά. Το βράδυ που είμαστε στο αγορά. Α, μπράβο. Κυρία Δούμα, να ξέρετε ότι... το βράδυ εκείνο στο αγορά. Να ξέρετε ότι ο Κώστας και η Αλίκη μας ακούνε με μία μικρή καθυστέρηση, οπότε αν τους ρωτάτε κάτι... Μην την πάρετε σαν σκέψη, παύση. Δεν είναι απευθείας ο ήχος. Κατάλαβα, ναι. Κυρία Δούμα, εσείς που έχετε ζήσει από πολύ κοντά αυτό το ζευγάρι, αυτά τα δύο παιδιά, γιατί μιλάμε πραγματικά για δύο παιδιά. Η Αλίκη είναι λίγο μεγαλύτερη από τον Κώστα. Ναι, σίγουρα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο ξεχωριστή αυτή τη σχέση? Γιατί πραγματικά έχουν μια τρομερή σχέση μεταξύ τους. Τι είναι αυτό που έχετε ξεχωρίσει εσείς? Κοίταξε να δεις, ο Κώστας είναι έξω καρδιά, τον ξέρουμε. Η Αλίκη είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα. Πραγματικά δεν το λέω γιατί είναι μπροστά. Εμείς το ξέραμε. Όταν μας την πρωτογνώρισε ο Κώστας την Αλίκη, την αγαπήσαμε αμέσως. Και η Μάρθα και εγώ. Γιατί είναι ένα αξιαγάπητο πλάσμα. Και το λέω με όλη μου την καρδιά. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Μιλάω ειλικρινά. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Τον Κώστα τον λατρεύουμε, βέβαια, δεν το συζητώ. Αλλά και την Αλίκη την αγαπάμε πάρα πολύ. Την αγαπήσαμε γιατί έχει πάρα πολλές χάρες. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί η Αλίκη. Είναι αξιαγάπητη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τώρα, τους συγκίνησε πραγματικά. Τους εύχομαι με όλη μου την καρδιά, μέσα από την ψυχούλα μου, να ζήσουν να είναι ευτυχισμένοι και με το καλό το παιδάκι τους. Να έρθουν να το αγκαλιάσουμε, να το φιλήσουμε, να το λατρέψουμε όσο αγαπάμε και το ζευγάρι. Πραγματικά. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και η Μάρθα, βέβαια, αυτό είναι γνωστό, δεν το συζητώ. Αλλά και εγώ που τον ξέρω τόσα πολλά χρόνια τον Κώστα. Κυρία Δούμα, ήθελα να σας πει κάτι ο κύριος Βουτσάς προηγουμένως. Ακούω, Κωστή μου. Όχι, τώρα λέω να αγαπάς την Αλίκη μόνο και μένα να με λατρεύεις. Δεν σας το πω. Όχι,
ό,τι πεις, Κωστή μου. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δούμα. Πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Και από εμάς. Φιλιά και από μένα. Γεια σας. Λοιπόν, σας αγαπάει πάρα πολύ όμως, δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Από τους χειρότερους γάμους. Επειδή λέτε όλοι για τον Κώστα τον Βουτσά, πόσο αγαπημένος είναι και πόσο υπέροχος είναι και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Εγώ θα έρθω να κάνω όχι τον αντιλογό προς Θεού τώρα, απλώς εμείς ξέραμε την Αλίκη και από παλιότερα ότι είναι υπέροχο παιδί. Να το πούμε και αυτό. Μα είναι, μα είναι. Και, ευχαριστώ, όποι... κρατερέ. Όχι, είναι αλήθεια αυτό, Αλίκη μου. Συμφιτητή μου. Έτσι. Και, πρέπει, και έκανες πολύ καλά που το είπες αυτό. Όποιος, καλά, δεν το πω πολύ σοβαρά. Με την έννοια ότι το εννοώ, αλλά δεν είναι για να το σοβαρέψουμε. Καλά, δεν το σοβαρέψα. Ήθελα όμως εγώ να πω. Ήθελα εγώ να πω όμως ότι πραγματικά όποιος έχει την ευκαιρία να τη γνωρίσει από κοντά, αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται. Και επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο που κινείστε, με το ήθος και με τον τρόπο που μιλάτε και συνδιαλέγεστε με όλους τους ανθρώπους, έχετε κλείσει και όλα τα στόματα ανθρώπων που ενδεχομένως μπορεί να αμφισβήτησαν κάτι στην αρχή. Και αυτό είναι επίσης μια τεράστια νίκη σας, η οποία είμαι σίγουρη ότι έγινε χωρίς καμία προσπάθεια, γιατί δεν ήταν ότι προσπαθήσατε να νικήσετε κάτι και έτσι τα καταφέρατε. Εσείς απλώς συνεχίστε να ζείτε να είστε αυτό που και είστε. Να είστε αυτό που είστε ακριβώς και να αγαπιέστε με τον τρόπο που αγαπιέστε. Και, δεν είναι όλα τα πράγματα να τα βάζουμε στο ίδιο σακί. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι, είναι φτιαγμένοι ένας για τον άλλον και αυτό φαίνεται. Και ήθελα πολύ να το πω αυτό το πράγμα σε εσάς. Και, εντάξει, πολύ. Ήθελα πολύ να το πω. Για την αγάπη σας. Σάντρα, εσύ δεν τα πεις τίποτα στον μπαμπά και στην Αλίκη. Τι να πω. Δεν ξέρω, πες την ευχή. Και το ξέρετε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλικάκη μας. Εγώ τους τα έχω πει πολλές φορές. Ναι. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Να σας πω ένα χαριτωμένο πράγμα από τη χτεσινή ημέρα που θυμάμαι και που θα το θυμάμαι για μέρες. Όταν φτάσαμε και αρχίσαμε να μπαίνουμε, έγινε πραγματικά ένας χαμός από τον κόσμο και προχωρούσαμε πολύ αργά προς τα μέσα, βασανιστικά. Κάποια φωνή ακούω να λέει «Την κυλίτσα σου, πρόσεχε, την κυλίτσα σου!» Να φωνάζει κάποιος «Μην την πιέζετε!» Και ξαφνικά νιώθω δυο χέρια να με αγκαλιάζουν στην κοιλιά μου και να είναι, ήταν η αδελφή του Κώστα, η Νίτσα. Και να φωνάζει η Νίτσα, την κρατάω εγώ, την κρατάω αγάπη εγώ. Μου. Και με βάσταγε από την κυλίτσα μου για να με βάλει μέσα. Αγάπη. Εντάξει. Αλλά ήταν σαν να με κρατάνε αγκαλιά όλοι τους. Και σε όλη τη διάρκεια κρατούσατε ο ένας το χέρι του άλλου αυτό. Δεν το βλέπουμε συχνά σε γάμους που είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα ενός ζευγαριού. Εσείς ήσασταν συνέχεια χέρι-χέρι σφιχτά. Αυτό το έκανα εγώ για να μην μου φύγει. Είσαι Θεός! Είσαι Θεός! Δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ιδέα! Ευχαριστούμε πολύ! Εμείς ευχαριστούμε! Γεια σας, γεια σας! Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να είστε πάντα γεροί και αγαπημένοι και ό,τι καλύτερο από καρδιά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστούμε και εμείς. Και ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε την τιμή και δεχτήκατε να είστε σήμερα μαζί μας εδώ, που ήταν η επόμενη του γάμου σας και θα μπορούσατε να θέλετε... Όποτε θέλετε, είμαι δικό σας. Εντάξει, ευχαριστούμε. Θέλουμε να είμαστε με τους φίλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, γεια σας. Θα του μοιάσω και τώρα η Σάντρα μπορεί να μας πει όλα τα ανάποδα του Κώστα για να το χαλάσουμε όλο. Όλο το παρασκήνιο. Όχι, αυτό είναι κάτι που νομίζω θα κάνει ο Κώστας. Δηλαδή είναι απίστευτο στο πώς έχοντας απόλυτη αίσθηση βέβαια και γνώση της συγκίνησης και όλων των συναισθημάτων μπορεί με μία λέξη, έτσι, με μία φρασούλα να το γυρίσει όλο. Λοιπόν, άκου να δεις εμένα τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν ξεκίνησε η σύνδεσή μας και αφού είχε πέσει ένα βίντεο στο οποίο εγώ συγκινήθηκα.